Ένα νέο δημοτικό σχολείο πρόκειται να αποκτήσει η Καλαμπάκα, δίδοντας λύση στο πρόβλημα στέγασης των μαθητών. Η ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ της κατασκευής του 5ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμπάκας, προ υπολογισμού 2,6 εκατομμυρίων ευρώ, ανακοινώθηκε από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό στο Δημαρχείο Καλαμπάκας, παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Χρήστη Μιχαλάκη και του Δημάρχου Καλαμπάκας Δημήτρη Σακελαρίου. Λύνεται ένα χρόνιο πρόβλημα εδώ στην Καλαμπάκα, γιατί βρίσκεται σε ένα χώρο όπου και σε μια συνοικία που είναι κάτω από την Εθνική Οδό που χωρίζει την Καλαμπάκα στα δύο. Λύνεται ένα πρόβλημα σωστής λειτουργίας του σχολείου, διότι σήμερα στεγαζόταν και στεγάζεται σε ένα νηπιαγωγείο. Και παράλληλα δίνει μια αναβάθμιση στο δημόσιο σχολείο και δημιουργεί και θέσεις εργασίας με το έργο μόλις προκηρυχθεί και καταλήξει η δημοπρασία, ο διαγωνισμός ποιος θα το πάρει, αλλά και ταυτόχρονα και χρήμα στην τοπική οικονομία. Εμείς στηρίζουμε τους νέους ανθρώπους, γιατί πιστεύουμε ότι είναι το οξυγόνο της ζωής και οι φορείς νέων ιδεών και οφείλουμε να δίνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε στην εκπαίδευσή τους. Ήταν ένα αίτημα πάρα πολλών ετών της εκπαιδευτικής κοινότητας, του Συλλόγου των Γονέων και Ακαδημαίων του συγκεκριμένου του σχολείου, των δασκάλων, και μετά από προσπάθεια 2-2,5 χρόνια καταλήξαμε σήμερα με την ανακοίνωση από τον Περιφερειάρχη της ένταξης της ανέγκρισης του 5ου Δημοτικού Σχολείου προϋπολογισμού 2.600.000 ευρώ στο ΕΣΠΑ. Το οικόπεδο, όπως ξέρετε, έχει παραχωρηθεί με ομόφωνη απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο για την ανέγκριση. Βρίσκεται μπροστά στο ΕΠΑΛ και δίπλα στον Ιερό Ναό του Αγίου Κωνσταντίνου, σε ένα πάρα πολύ καλό σημείο. Θα εξυπηρετήσει την νεοεντασσόμενη στο σχέδιο περιοχή που έχει τώρα πολύ μεγάλη οικοδομική ανάπτυξη και θέλω να πιστεύω θα είναι ένα στολίδι με αυτά που είπε ο Περιφερειάρχης για την πόλη της Καλαμπάκας.